θα πάμε εκεί στους αγαπημένους μας φοιτητές της Θεσσαλονίκης, στην Ένωση Κριτών. Επικοινωνούμε τακτικά τα τελευταία 3 χρόνια και πολλές οι αφορμές που μας δίνουν. Και μάλιστα μέσα στο μήνα έχουμε λάβει και πολλά μηνύματα. Πότε θα τα πούμε, πότε θα τα πούμε. Να η αφορμή λοιπόν, καθώς θα ξεκινήσουμε με το γλέντι των Κριτών εκεί, των φοιτητών στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία και βέβαια μουσική και χορός πλημμύρισε την καρδιά της λεγόμενης και όσοι πρωτεύουσας, έτσι δεν είναι. Πάμε στον Γιώργο Ανδρουλάκη, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Κριτών εκεί στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, καλησπέρα από Κρήτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες, η αλήθεια είναι. Τώρα θα σε δούμε και καλύτερα, θα σε ακούσουμε και ακόμα καλύτερα. Πώς πήγε το γλέντι, από ό,τι μαθαίνουμε εξαιρετικά. Κοιτάξτε, κύριε Νίκο, χωρίς υπερβολές, ήταν το μεγαλύτερο γλέντι της τελευταίας δεκαετίας για δεδομένα συλλόγου. Ναι. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Είχαμε άνω των 2.000 ατόμων άθιξη. Ναι. Όλα κυλήσανε εξαιρετικά, ο κόσμος πέρασε πολύ καλά. Χορεύανε όπου μπορούσαν να βρουν άνοιγμα να χορέψουν. Τραγουδούσαν, ήμασταν όλοι μια παρέα, το ευχαριστήκαμε όλοι πάρα πολύ. Και δόξα τω Θεώ, δηλαδή, είμαστε υπερευχαριστημένοι. Η αλήθεια είναι πως από ό,τι μαθαίνω συμμετείχαν στο γλέντι όχι μόνο Κρήτες φοιτητές που σπουδάζουν εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ντόπιοι Θεσσαλονικείς οι οποίοι σας έχουν αγκαλιάσει και σας στηρίζουν. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Και ντόπιοι Θεσσαλονικείς, και φοιτητές και επιχειρηματίες εδώ πέρα μας στηρίξανε πάρα πολύ με το γλέντι, είτε προσφέροντας δώρα είτε χορηγίες για το γλέντι μας. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, είχαμε πολύ υποστήριξη από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Μας αγαπούν και το δείχνουν με κάθε τρόπο όποτε μπορούν. Βέβαια, διανύουμε και μία περίοδο που έχουμε απελευθερωθεί λίγο. Δεν υπάρχουν περιορισμοί και νομίζω ότι ξεδώσατε αρκετά. Το περιμένατε πώς και πώς. Αυτό να λέγεται. Εντάξει, κοιτάξτε, οριακά κανείς πλέον δεν ασχολείται με τον κορονοϊό και όλοι το έχουμε αφήσει πίσω αυτό το κεφάλαιο της ζωής μας. Και δόξα τω Θεώ επιτέλους δηλαδή, γιατί μας παρακούρασε αυτή η ιστορία. Εντάξει. Διανύουμε μια νέα εποχή σιγά σιγά, επιστρέφουμε στην κανονικότητα με τις όποιες δυσκολίες της. Εμείς σαν σύλλογος πηγαίνουμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, ανεβαίνουμε και θέλω από αυτό το βήμα να πω ένα τεράστιο μπράβο και ένα τεράστιο ευχαριστώ τόσο στον πυρήνα του συλλόγου, όσο και στον απλό κόσμο που βοήθησε στο να εκπονηθεί αυτό το γλέντι, γιατί δεν θα καταφέρναμε τίποτα αν δεν υπήρχε υποστήριξη από πίσω. Εμείς είμαστε 9 άτομα το Διοικητικό Συμβούλιο και τρέχουμε ολημερής και ολινυχτής για να βγει αυτό το γλέντι, αλλά άμα δεν είχαμε υποστήριξη, δεν θα καταφέρναμε τίποτα. Οπότε θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς αυτά τα παιδιά. Μάλιστα. Να μας πεις λίγο για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. Έρχεται και η εορταστική περίοδος. Για πες μας λίγο, τι ετοιμάζετε. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά, εμάς τελειώνει η θητεία μας σε μια εβδομάδα περίπου. Οπότε θα ακολουθήσουν οι εκλογές του συλλόγου, θα εκλεχθεί νέο συμβούλιο κλπ. Τώρα, στο ερχόμενο διάστημα, ετοιμάζουμε μερικά παρτάκια δικά μας φοιτητικά πρώτα και άμα προκύψει και κάποια άλλη φιλανθρωπική δραστηριότητα, ας πούμε, είμαστε άμεσοι στο να συντράμουμε όπου μπορούμε. Κοιτάζουμε και βλέπουμε. Μετά οργανώνουμε πάλι μεγάλο κριτικό γλέντι την άνοιξη, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα του καινούριου συμβουλίου όταν έρθουμε το καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμά σου εδώ στους... Παράλληλα, συγχωρείτε, ξέχασα να αναφέρω ότι συνεχίζονται κανονικά και τα δωρεάν μαθήματα χορού, ναι, αλλά και τα μαθήματα μουσικών που κάνουν στον χώρο του συλλόγου. Γεια, στείλε το μήνυμά σου, Γιώργο, εδώ στην Κρήτη. Αυτή τη φορά δεν έχω κάποια μαντινάδα να στείλω. Θα στείλω την αγάπη μου. Θα στείλω όσες ευχές υπάρχουν μέσα από την ψυχή μου να έρθουν στους ανθρώπους δικούς μας όλους κάτω. Σε όλων μας οικογένειες, όχι μόνο στη δική μου. Να είναι καλά. Να μας στηρίζουν, τις αγαπούμε, το ξέρουμε ότι τις αγαπούμε, μας ελείπουνε και υγεία να έχουμε, θα σμίξω μετά κοντά στα Χριστούγεννα. Μάλιστα, λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Να είσαι καλά, Γιώργο. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά.